Κύριε Κομνηνάκη, επιτρέψτε μου να σας λέω ότι γιατί σας ξέρω πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, ξέρω το έργο σας το σπουδαίο που επιτελείτε και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το χρόνο να θίξουμε θέματα που αφορούν το Δήμο μας και κατ' επέκταση τους συνδημότες μας. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είναι μία μικρογραφία του ελληνικού κράτους όσον αφορά την κρίση που έχει πάθει το κράτος. Τώρα, εμείς έχουμε δύο θέματα εδώ πέρα. Η κρίση έχει δύο βουλιάγματα, θα έλεγα, δύο τούμπες έχουμε πάρει. Η μία είναι από την κρίση που έχει επηρεάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό όλη την κοινωνία και το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν κάνει τίποτα. Βλέπω ότι δεν γίνονται στο Δήμο μας έργα αναπτυξιακά. Δεν βλέπω ένα συντονισμένο πλάνο και πρόγραμμα. Δεν βλέπω να γίνεται διάλογος με τους φορείς σε θέματα σοβαρά, μα σοβαρά, που αφορούν την πόλη μας. Γενικά σας είπα ότι έχει μία πραξία τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς γίνονται κάποια έργα που τα θεωρώ εγώ βιτρίνας. Δηλαδή δεν γίνονται έργα υποδομής στον τόπο μας που θα μπορούν να φέρουν ανάπτυξη λίγο ζωντάνια. Η άποψή μου είναι ότι, αν θέλετε, δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή και πάρα πολλά πράγματα από την κεντρική εξουσία. Όσον αφορά τον κύριο Κλαδούχο, και βάζω και το επιτελείο του μέσα, έτσι, τους αντιδημάρχους και τα στελέχη που έχει δίπλα του. Δυστυχώς δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Δεν δουλεύουν με πρόγραμμα, δεν δουλεύουν με συντονισμό. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο και θέλουμε την βοήθεια του κράτους, είτε είναι από ένα πρόγραμμα, είτε είναι από ΕΣΠΑ, είτε είναι από κάτι άλλο, και αρκούμαστε μόνο να στέλνουμε ένα έγγραφο, που ξέρετε τα έγγραφα τι γίνονται, τα παίρνει ένα γραφείο, μια αρμόδια υπηρεσία και τα πετάει στον κάδο των αχρήστων. Και εδώ θέλω να σταθώ και να πω τι. Ο Σκούρας έλεγε ότι αν δεν πάω στο Υπουργείο και δεν πάρω χρήματα να φέρω στο Δήμο μου να κάνω έργα, εγώ στρώνω το ράτσο μου και κοιμάμαι εκεί. Και χτυπάω και κλωτσά την πόρτα. Ένα έγγραφο δεν λέει τίποτα. Δεν είναι διεκδικητικό. Σαν παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω ένα πρόσφατο, όχι πρόσφατο, παλιό είναι, τις αποθήκες Φρατζή. Φαντάζομαι θα έχετε περάσει, θα έχετε δει ένα φιλέτο που είναι στο Δήμο μας, στην έδρα του Δήμου, το οποίο είναι με τσίγκους, σκεπασμένο γύρω-γύρω. Έχουμε εμπλοκή στα δικαστήρια. Αντιαισθητικό θέαμα στο κέντρο πολύ, της πόλης. Πάρα μα πάρα πολύ. Και απ' την άλλη θέλουμε να φέρουμε την ανάπτυξη, να φέρουμε τουρισμό που είμαστε μία ώρα από την Αθήνα και λιγότερο. Έρχεται και ο προαστιακός και εμείς τι θα παρουσιάσουμε στους επισκέπτες μας. Τι. Έτσι λοιπόν πάμε σε άλλο θέμα. Αποθήκες Φρατζή. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το Δήμο μας. Λοιπόν, πριν δημοπρατήσει το έργο ο κύριος Κλαδούχος, βέβαια βιάστηκε υπερβολικά γιατί ήταν προεκλογική περίοδος το 2006 και ήθελε να τα κάνει όλα σαν τραπάτρα, να παρουσιάσει. Βάλαμε μια μεγάλη πινακίδα, για να περνάει ο κόσμος να λέει «Α, γίνεται ένα μεγάλο έργο». Το έργο το είδαμε τι έγινε. Εμείς λοιπόν σαν μειοψηφία τότε και εγώ προσωπικά του κατέθεσα έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή, την τότε Δημαρχιακή Επιτροπή, που του τόνιζα ότι ο τρόπος που πάτε να κάνετε τη δημοπράτηση, ο τρόπος που έχει γίνει η μελέτη είναι λάθος. Θα εκτινάξει το κόστος στα ύψη η μελέτη με τον τρόπο που την κάνετε και το έργο θα μείνει στη μέση. Και όλα αυτά γίνονται προς όφελος του εργολάβου. Η μόνη καθυστέρηση του έλεγα γραπτός κύριε Δήμαρχε που θα έχουμε είναι 15 με 20 μέρες να ξαναδημοπρατήσετε το έργο αυτό με άλλο τρόπο και με άλλους όρους. Δυστυχώς δεν ακουστήκαμε. Βγήκαμε αληθινοί, αναγκάστηκε κάποιος, ανώνυμος βέβαια, συμπολίτης είναι, επισκέπτης είναι, δεν ξέρω τι είναι, να κάνει μία καταγγελία στον Δήμο για παράνομες λιθορυπές πριν 4 χρόνια περίπου. Νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Σε ποιο παραλιακό κομμάτι? Στο κομμάτι από Αρίωνα μέχρι όλη την παραλιακή ζώνη του Ξυλοκάστρου. Νομίζω το 2010 πρέπει να έγινε το έργο αυτό. Όταν λοιπόν πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αναρωτηθήκαμε, βλέπαμε να δουλεύουν εργολάβοι, να αδειάζουν φορτηγά, να δουλεύουν προσωπικό και μια μέρα με ρώτησε κάποιος τι έγινε, τι έργο γίνεται εδώ πέρα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, λυπήθηκα και του είπα δεν ξέρω τι έγινε. Έβαλα θέμα λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, πώς γίνεται το έργο αυτό.
με ποια μελέτη, με τι προϋπολογισμό έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, ποιος εγκρίνει, ποιος πληρώνει, τι γίνεται. Η απάντησή του δυστυχώς ήταν να εξοστομιστούν από το στόμα του ύβρις σε προσωπικό επίπεδο, που το θεωρώ απαράδεκτο, μα απαράδεκτο για έναν δήμαρχο. Δεν πέφτω ποτέ σε τέτοιο επίπεδο εγώ, γιατί και εγώ έχω να πω για τον καθένα. Αλλά ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι ιερός, νομίζω ασχολείται με τα θέματα του Δήμου, των συμπολιτών και όχι με τα προσωπικά του καθενός. Με τις επιλογές κλαδούχου καταστράφηκε το εμπόριο, μαράζωσε ο εμπορικός κόσμος. Με τις επιλογές του είπα. Δηλαδή, όταν έγινε το παραλιακό πεζοδρόμιο, που εγώ προσωπικά και ο συνδυασμός διαφωνήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς δεν άκουσε κανέναν, παρά μόνο μας ανακοίνωσε ότι εγώ θέλω να το κάνω έτσι. Εξασφαλίζεις θέσεις πάρκινγκ για την πόλη σου. Πρώτα εξασφαλίζω θέσεις πάρκινγκ και κεντρικά πάρκινγκ, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένας δήμος πρώην με 25 χωριά, σύν άλλα 10-35 δημοτικά διαμερίσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς τον θέλουμε τον κόσμο εδώ. Βεβαίως και τον θέλουμε. Πού θα παρκάρει ο κόσμος αυτός?